Δεν βάζουμε με τα βρωμένα χέρια. Καλά, να παρέμβουμε φαλιά που είναι επειδή να ζούμε αξιοπρέπεια. Να πούν αυτοί παράνομοι. Όπλο μας η αλληλεγγύη. Κάθε εργαζόμενο που σήμερα έχει σαν πελάτη να προστατεί τον αγώνα μας και τους ελληνικούς δικαιώματα. Ανθρώπινο που η κυβέρνηση μας λέει και η ανάπτυξη και με τα εξωτερικά ωράρια εργασίας και με τις απλήρωτες ώρες δουλειάς και με τους υποπληρωμένους μισθούς. Μας καλούν να κάνουμε θυσίες καθημερινά με τους χώρους δουλειάς για να με το σκεπτικό του ότι να έχεις έστω αυτή τη δουλειά. Εμείς όμως λέμε και σαν σωματείο ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα και ότι όσες θυσίες κάναμε αυτό το διάστημα και με τις 8 Κυριακές και με τις 32 και με τις κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων και σε αυτές τις εργαζόμενες δεν πρέπει να δεχτούμε άλλες θυσίες μπροστά στο όνομα καμίας ανάπτυξης, γιατί για εμάς η μόνη ανάπτυξη που υπάρχει για τους εργαζόμενους είναι σταθερή και μόνη δουλειά για όλους με δικαιώματα, να πληρώσει την κρίση το μεγάλο κεφάλαιο, να πληρώσουν αυτοί τα οποία τόσα χρόνια κλέβουν από τους εργαζόμενους και συνεχίζουμε και το επόμενο διάστημα και μπροστά και στα μέτρα της εξολόγησης με αγώνα, καταστήματα, με διεκδικήσεις για να μην περάσουν από τα παραμέτρα. Έτσι όμως θα δουλεύει η αγορά, αραχνώνται και ο εργαζόμενος. Το ζήτημα είναι ότι τα καταστήματα και οι τζίροι δεν ανεβαίνουν τις Κυριακές από τη μία. Και από την άλλη βλέπουμε ότι και μέσα στην κρίση οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι δεν πέφτουν. Ούτε σε τζίρους, ούτε σε άνοιγμα καινούριων καταστημάτων. Αυτό που πληρώνει ο εργαζόμενος είναι το ότι χάνει τη δουλειά του επειδή υπάρχουν αυτές οι κινήσεις των επιχειρήσεων. Μία μειώνει το μισθό του, δυσκολεύει την ώρα εργασίας και είναι το ίδιο. Για τα δώρα που πηγαίνουν οι εργαζόμενοι έχουν γίνει λήξεις να πάρετε σε είδος. Υπάρχουν προθέσεις κατά πάνω κανονικά το δώρο, ξέρετε. Υπάρχουν κινήσεις που έχουν γίνει από την Ένωση Υποδηπαλίων και στην Επιθεώρηση Εργασίας για να ελεγχθεί για φέτος ότι δεν θα έχουμε τα ίδια με πέρσι, να ξεκινούνται τα δώρα που πηγαίνουν ή να δίνονται και να επιστρέφονται πίσω στην εργοδοσία ή τέλος πάντων να τα ξεχνάμε ότι είναι περασμένα ξεχασμένα. Έχεις δει κάτι τέτοιο σε υπαλλήλους φέτος? Γίνονται καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και θα, όταν ερευνηθούν και τα λοιπά, θα υπάρχουν και ανάλογες κινήσεις για να μην περάσει. Μπορείς να αναφέρεις κάτι συγκεκριμένο? Όχι.